χρειάζεται να στη λόγη. Λοιπόν, τι γίνεται, ελπίζω να μην μας συνεχίσει κανείς, τι γίνεται όταν ξαφνικά έχουμε κάποιο άτομο που ενδιαφέρεται και συνήθως το κάνουν οι άνδρες αυτό και ξαφνικά μετά γκοστουσάρει ή στέλνει μηνύματα ή κάνει κλήση όταν εκείνο θέλει στα ξαφνικά, απρόβλεπτα. Τι γίνεται τότε? Τότε συμβαίνει ότι το συγκεκριμένο άτομο θέλει να ανεβαίνει ψυχολογικά και μας θυμάται όποτε θέλει εκείνο, κυριολεκτικά, παρτάκικα. Οπότε, αγαπημένα μου πλάσματα, μην τσιμπάτε κατευθείαν στο ενδιαφέρον κάποιου, κυρίως είναι για τους άνδρες, οι οποίοι ξαφνικά σας θυμούνται για κυρίως βραδινές ώρες. Τις βραδινές ώρες θα τις αναλύσω σε άλλο βιντεάκι. Λοιπόν, είπαμε τι συμβαίνει, ότι ξαφνικά θέλει να ανεβάσει ψυχολογία και συνήθως αφού μετά επικοινωνήσει και απαντήσουμε εμείς και νομίζουμε ότι θέλει να συναντηθούμε και τα λοιπά ή όντως δείχνει ενδιαφέρον, μετά ξαφνικά παύση και εξαφάνιση. Πάλι το ίδιο, δηλαδή έχει ανεβάσει ψυχολογία και συνεχίζει τη μέρα του, το βράδυ του, μια χαρά. Οπότε, μαναράκια μου γλυκά, μην τσιμπάτε κατευθείαν και μπείτε σε μια διαδικασία να δείτε τι θέλει το συγκεκριμένο άτομο. Και αν θέλετε κι εσείς, ανεβείτε κι εσείς από αυτή την κατάσταση, αλλά χωρίς να βάλετε πολλές προσδοκίες στο μυαλουδάκι σας. Μπορεί βέβαια να ενδιαφέρεται, αλλά αυτό θα το δείξει σαν αποτέλεσμα η πράξη του στην κάθε περίπτωση, στην κάθε επικοινωνία. Δηλαδή, πώς θα το συνεχίσει και πώς θα συνδέονται όλα αυτά τα κομματάκια μεταξύ τους. Λοιπόν, άπειρες αγάπες από μένα και εύχομαι η Χαβάη να μας έρθει σύντομα στη ζωή μας για να μην ξεπαγιάσουμε άλλο. Φιλάκια, γεια!